Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρα TV. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη συνάντηση υποψηφίων του Κρίκη στο γραφείο Ναυτιλιακής Εταιρείας αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Κόσμος. Βίντεο σοκ στο Πάτρα TV θα παρακολουθήσετε σε λίγο. Με τον Νίκο Νικολόπουλο να κάνει κουμάντο. Αποκαλύψεις για το σχέδιο που στήθηκε με διευθυντή ορχήστρας τον ανεξάρτητο βουλευτή. Η εφημερίδα Κόσμος ήταν η πρώτη που δημοσιοποίησε την κρυφή συνάντηση που είχε γίνει προμηνών στα γραφεία του πρακτορείου της Minoan Lines στην Πάτρα, ιδιοκτησίας Αντώνη Κουνάβη, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου. Σε εκείνο το ραντεβού υλοποιήθηκε το πρώτο μέρος του σχεδίου του ανεξάρτητου βουλευτή, ο οποίος με τον ορκισμένο εχθρό της παράταξης Μαρλαφέκα Αντώνη Κουνάβη, αποφάσισαν να στήσουν έναν συνδυασμό με στόχο να χτυπήσει τη σημερινή διοίκηση του φορέα. Φυσικά όλα τα πρώτα μέλη γνώριζαν τους πραγματικούς λόγους των ενεργειών Νικολόπουλου Κουνάβη, αλλά μάλλον ξεροκατάπιναν όταν τους σκέφτονταν. Στα γραφεία του Κόσμου έφτασε βίντεο από εκείνη τη συνάντηση, στην οποία είχαν κληθεί και άλλοι κάποιοι δεν πήγαν. Ένας εξ αυτών θέλησε να βιντεοσκοπήσει όσους πήγαν και έστειλε το βίντεο. Από εκείνη την ημέρα και μετά ξεκίνησε η προσπάθεια για αναζήτηση επικεφαλής της παράταξης. Απευθύνθηκαν σε αρκετούς που θα μπορούσαν κατά την άποψή τους να βγουν μπροστά. Έφαγαν όμως πόρτα. Κανείς φαίνεται δεν ήταν πρόθυμος να συνενέσει στο σχέδιο Νικολόπουλου Κουνάβη. Τελικά η ιδέα έπεσε για τον στενό συνεργάτη του επιχειρηματία, κύριο Βλασταρά, ο οποίος συμμετείχε στην σύσκεψη στα γραφεία της Minoan Lines, που δεν ήταν άλλος από τον Παναγιώτη Κρίκη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο κύριος Βλασταράς είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και επί σειρά φίλος του Νίκο Νικολόπουλου. Ο κύριος Κρίκης δέχτηκε την πρόταση και από εκείνη την ημέρα ετέθη ως ο μπροστινός του συνδυασμού. Επιστρατεύτηκε δε και ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, φίλος και μελλοντικός κουμπάρος του Νίκου Νικολόπουλου, έχοντας ήδη μια ιστοσελίδα στην πόλη, προκειμένου μέσω αυτής να διαχέει όποια πληροφορία, ψευδή, συκοφαντική ή και αληθή, ήθελε να περάσει η ομάδα. Όπως τονίζει η εφημερίδα, το ότι ο κύριος Κρίκης είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος μπροστά από το τρίδημο Νικολόπουλου Κουνάβη Φιλοπούλου φαίνεται και από το γεγονός πως τον καθοδηγούν σε κάθε κίνησή του. Μέχρι και τις εντολές τους ακούει, όπως πρόσφατα που έκανε την πατάτα και σηκώθηκε και έφυγε από την κατουσίαν πρώτη συνέντευξη τύπου της παράταξης. Μετά από λίγες ημέρες έδωσε το παρόν στη δεύτερη, αφού οι μέντορές του δεν θέλησαν να επαναλάβουν το φάουλ. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως επικεφαλής στο γραφείο τύπου της επιμελητριακής ομάδας Νικολόπουλου Κουνάβη ετέθη ο στενός συνεργάτης του βουλευτή και απασχολούμενος στο πολιτικό του γραφείο και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Γιώργος Αναστασόπουλος. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, η παράταξη διαπίστωσε πως η εμφανής εμπλοκή του κύριου Νικολόπουλου μόνο καλό δεν έκανε. Έτσι, αποφασίστηκε να μείνει αφανής μεν, αλλά ήρωας, αφού εκείνος εξακολουθεί και κρατά τα ηνία της παράταξης, πίσω από την κουρτίνα, όπως χαρακτηριστικά είχε τονίσει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ιάσον Φωτήλας. Συνεχίζεται η ένταση στο εργατικό κέντρο της Πάτρας δύο ημέρες πριν τις εκλογές για τη νέα διοίκηση. Σήμερα το απόγευμα στις 7, μέλη του ΠΑΜΕ και των εργατικών σωματείων που συμμετέχουν στο εργατικό κέντρο πραγματοποίησαν κατάληψη η οποία θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή που επρόκειτο να γίνουν οι εκλογές για τη νέα διοίκηση. Είναι κρυμμένη η ηγετική ομάδα μέσα στα δέντρα. Έφυγε από το εργατικό κέντρο. Είναι κρυμμένη και παρακολουθεί. Δεν θα περάσει η νοθεία. Συνεχίζεται η ένταση στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Κατάληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής από μέλη του ΠΑΜΕ και από τα σωματεία που συμμετέχουν στο εργατικό κέντρο πλην της ηγετικής ομάδας
εν ώψη των εκλογών της Κυριακής. Από την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου είχε ανακοινωθεί πως δεν αποκλείεται να αλλάξει ο χώρος διεξαγωγής των εκλογών αν συνεχιστεί η κατάληψη. Αυτοί θα κάθονται απέναντι στις καφετέριες για να πίνουν εσπρέσο και σκέτο καφέ για την πίκρα τους. Συνεχίζουμε! Όχι στην αθία, έτσι τρομοκρατία, καμιά υποταγή στην εργοδοσία. Τρομοκρατία, καμιά υποταγή στην εργοδοσία. Το πραξικόπημα που πήγε η πλειοψηφία να περάσει στο εργατικό κέντρο δεν πέρασε. Σήμερα οι εργάτες κάνουν πραγματικό συνέδριο και κουβεντιάζουν τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους με τα μέτρα που έρχονται, όπως είναι ο νόμος για την απεργία, την κατάργηση και πάει λέγοντας. Σήμερα εδώ είναι όλα τα σωματεία. Τα σωματεία σήμερα κάνουν συνέδριο και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλη την εργατική τάξη, την Κυριακή που θα γίνουν οι εκλογές να συμμετέχουν, που πραγματικά θα έχει αποκούμπι η εργατική τάξη και όχι αποκούμπι το βιομηχάνημα όπως μέχρι σήμερα ήταν η πλειοψηφία του εργατικού κέντρου. Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος από την πλευρά του ΠΑΜΕ τόνισε ότι την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου θα προχωρήσουν στη διεξαγωγή συνεδρίου, κατηγόρησε την ηγετική ομάδα του εργατικού κέντρου ότι επιχειρεί να κάνει μαϊμού εκλογές και διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του εργατικού κέντρου στην Οδό Κολοκοτρώνη. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα 6.30 ώρα στην αίθουσα του εργατικού κέντρου με πρωτοβουλία του Συνδικάτου των Οικοδόμων και του Σωματείου Ποτών Τροφίμων για την οργάνωση της απεργίας και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν οι εργατικοί τάξεις της πόλης μας ενάντια στην οθεία, στη μαϊμουδιά, στο δικαστικό πραξικόπημα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πάτρα. Δεν θα περάσουν οι νόθοι αντιπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι που δεν έχουν ψηφίσει στα σωματεία τους. Εκλογές θα γίνουν την Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο την Κυριακή το πρωί, είναι υποκατάληψη του εργατικού κέντρου, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο ξεκινώντας από τις 10 η ώρα. Με τη συμμετοχή όλων των σωματείων θα γίνει κουβέντα για τα προβλήματα της εργατικής τάξης, θα γίνουν εκλογές, θα προχωρήσει ένα βήμα μπροστά η εργατική τάξη της πόλης μας. Θα βγάλει από το σβέρκο της τη γάγρενα που όλα αυτά τα χρόνια είχε κάτσει, που σε συνεργασία με την εργοδοσία έχει πατήσει δικαιώματα και κατακτήσει των εργατών. Απόψε βλέπουμε μέλη που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ και από άλλα σωματεία. Όχι, βεβαίως, είναι από όλες τις παρατάξεις εκτός από την ηγετική ομάδα τώρα εδώ και προχωράμε σε αυτές τις ενέργειες. Είναι ιστορική στιγμή για την πόλη μας. Εβδομάδα εξελίξεων αναμένεται να είναι η επόμενη για τους πληστηριασμούς στην Πάτρα, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συμβολογράφων αναμένεται να συνεδριάσει και να επανεκτιμήσει την κατάσταση σε σχέση με την αποχή διαρκείας που έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Όλοι στον αγώνα! Κανεί συμβιβασμό! Εβδομάδα εξελίξεων η επόμενη για τους πληστηριασμούς στην Πάτρα, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συμβολιογράφων θα συνεδριάσει και θα επανεκτιμήσει την κατάσταση σε σχέση με την αποχή διαρκείας που έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η αποχή αφορά κάθε είδους πληστηριασμό, έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του έτους και η απόφαση αυτή μόνο με μια νέα Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακληθεί. Εμείς λέμε ότι δεν θα προχωρήσει και θα βρούμε και εμείς τους τρόπους μας, όπως αυτοί μηχανεύονται και βρίσκουν τρόπους για να κάνουν τις δουλειές, δηλαδή για να βγατήσουν τα κέρδη αυτών όπου κατέχουν τον πλούτο, έτσι και εμείς θα βρούμε τους τρόπους για να τους αντιμετωπίσουμε. Πάντως, αργά ή γρήγορα, και ο τοπικός σύλλογος συμβολιογράφων θα πρέπει να προχωρήσει στην επανεκκίνηση πληστηριασμών. Γι' αυτό και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννα Μπονέλη, δήλωσε με νόημα: «Δυστυχώς θα δοκιμαστούμε όλοι». Αυτή τη στιγμή στο Ειρηνοδικείο της Πάτρας είναι σε αναμονή 86 προγράμματα πληστηριασμών ακινήτων μέχρι και τον Ιούλιο του 2018, οι πιο πολλοί εκ των οποίων είναι εξαναβολής, ενώ σε όλα τα Ειρηνοδικεία της Αχαΐας οι προγραμματισμένοι είναι πάνω από 120 πληστηριασμοί μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Θα πρέπει να προσθεθούν και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, οι οποίοι σίγουρα θα είναι πολλαπλάσιοι. Άρα εμείς κάθε Τετάρτη θα πρέπει να είμαστε παρόντες και εδώ στο Ειρηνοδικείο της Πάτρας
για να τους πούμε όχι. Αναβλήθηκαν οι εκλογές στο Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής που ήταν προγραμματισμένες για την προσεχή Δευτέρα. Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής νομού Αχαΐας κάνει γνωστό ότι αναβάλλονται οι εκλογές της προσεχής Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου μέχρι την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 10 Ιανουαρίου του 2018. Η αναβολή των εκλογών έγινε με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου μέχρι και την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχει κατατεθεί από την πλευρά του Σπύρου Στεργίου που ζητά την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 20 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα την έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, ορισμός εφορευτικής επιτροπής και εκλογών. Πώς θα γίνει! Μετά τις εκλογές! Οι ετούντες επικαλούνται το επιχείρημα ότι δεν τους επιτράπει να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, ένα ζήτημα για το οποίο επικρατεί διαμάχη με το Προεδρείο του Συλλόγου για το Μητρό Ομελών. Πάντως, το ζήτημα που ανακύπτει άμεσα αφορά τη διοίκηση του ΣΚΙΑΝΑ, καθώς η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 9 Δεκεμβρίου. Κατόπιν αυτού, προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας προσωρινής διοίκησης, τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο. Καταπέλτης ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Να δούμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του. Είναι ώρα να διαλέξουμε μετερίζη με ποιους θα είμαστε. Με αυτούς που κερδίζουν ή με αυτούς που χάνουν. Με το κεφάλαιο ή με τα λαϊκά στρώματα. Συνάδελφοι, εάν μελετήσουμε τον προϋπολογισμό που πάει για ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση, θα βγάλουμε αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο ιδρώτας του λαού μας πηγαίνει στα χέρια των λίγων. Αυτά που επιστρέφουν είναι ψίχουλα μπροστά στις τεράστιες ανάγκες που έχουμε στους δήμους μας. Μία πατρινή ανάμεσα στους χίλιους τυχερούς της χθεσινοβραδινής κλήρωσης του Υπουργείου Οικονομικών για τις αποδείξεις με πληρωμές με κάρτα. Κέρδισε 1.000 ευρώ. Από χτες το απόγευμα, 6.30 ώρα που αναρτήθηκαν οι λαχνοί στο τάξης, εδώ τα λογιστικά γραφεία και εγώ μαζί τους φυσικά, έχουμε καταντήσει χειρότερη και προπαπατζήτικα. Διότι όλος ο κόσμος, όλοι οι φορολογούμενοι παίρνουν να ρωτήσουν τι λαχνούς έχουν και πόσους λαχνούς έχουν. Στις 7.30 ώρα έγινε η κλήρωση και ξαναπαίρνανε οι φορολογούμενοι να ρωτήσουν αν είναι μέσα στους τυχερούς. Μέσα από όλους τους φορολογούμενους που έχω εδώ στο γραφείο βρέθηκε και ένας που κέρδισε τα 1.000 ευρώ. Και μέσα από το τάξης βγάλαμε την κατάσταση βάσει του καταλόγου που κερδίζει τα 1.000 ευρώ. Και λέει και για ποιο λαχνό είναι. Όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να μπαίνουν μέσα με τους κωδικούς τους, να βλέπουν αν έχουν κερδίσει ή όχι και αν δεν ξέρουν να μπουν, μπορούν να απευθύνονται στα λογιστικά τους γραφεία, Παύλα Προπατζήδικα, και να βλέπουν εάν έχουν κερδίσει ή όχι. Μηνύσεις χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου. Μία πιστή έφερε για τάμα ένα ζωντανό αρνί και παρενέβησαν οι φιλόζωοι. Ένα ξεχωριστό τάμα στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα έκανε επίστος ξαφνιάζοντας τους υπευθύνους στον Ιερό Ναό του Πολιούχου των Πατρών που γιόρταζε, αλλά και πολλούς από τους πιστούς. Ποιο ήταν το τάμα στον Άγιο? Ήταν ένα ζωντανό αρνάκι και το έφερε ένας άνδρας νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης. Η εικόνα αυτή σίγουρα θα έφερε στο νου παλαιότερα χρόνια που συνήθιζαν οι πιστοί, ιδιαίτερα σε ορεινά χωριά, να φέρουν για τάμα στον Άγιο ζώα από το κοπάδι τους, όπως αρνιά ή κατσίκια. Όμως προκάλεσε την αντίδραση των φιλόζωων, οι οποίοι στην θέα του αρνιού που βέλαζε έκαναν μήνυση. Μέχρι να υπάρξει απόφαση από τον εισαγγελέα, στον οποίο έχει κατατεθεί όλη η ιστορία κλπ. Έχει γίνει ενημέρωση δηλαδή και περιμένουμε μία απάντηση για να μπορέσουν να βγαίνει η απόφαση για να δούμε τι θα γίνει, ναι, με το αρνάκι, αν θα το πάρουν κλπ. Το αρνάκι το πήγε κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει μείνει στο παρελθόν
τόσα χρόνια πριν που πηγαίνανε ζωάκια στην εκκλησία για τάματα κλπ. Ναι. Ωραία, η κοινωνία προχωράει. Λοιπόν, και το πήγε στην εκκλησία. Εγώ θεωρώ οι ιερείς είναι μορφωμένοι άνθρωποι, έπρεπε αυτό να το έχουν ρυθμίσει. Να μην γίνεται μια εικόνα έτσι προκλητική. Μα πήγε εκεί εκπρόσωπος της φιλοζωικής και την έβριζαν κιόλας. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Mm-hmm. Και με ανάρμοστο τρόπο. Δηλαδή, από εκεί και μετά ξέφυγε η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Το ζώο πάντως, όπως έγινε γνωστό, μεταφέρθηκε σε στεγασμένο χώρο του Ιερού Ναού. Ωστόσο, οι φιλόζωοι επιμένουν πως δεν θα έπρεπε η Εκκλησία να δεχθεί το συγκεκριμένο τάμα, που μάλλον σε θυσία παρέπεμπε. Το θέμα είναι να καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορούν ζώα να είναι προς επίδειξη. Δεν μπορούν ζώα να τα πηγαίνουν για τάματα, για να ταλαιπωρούνται. Δεν μπορούν να γίνονται θυσίες με ζώα. Πάνω αυτά καταργηθήκανε. Άναψαν τα αίματα μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης για το θέμα της απουσίας του Δημάρχου από τις εκδηλώσεις του Πολιούχου. Ο Κώστας Πελετίδη βισκόταν στο συνέδριο της Κέδεστα Ιωάννινα και η Αντιπολίτευση ξεσπάθωσε. Ο εκπρόσωπος του Δήμου, Ανδρέας Αντωνόπουλος, δήλωσε: ο Δήμαρχος δεν είναι θεομπαίχτης. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ως συνήθως, ασχολείται με θέματα τα οποία δεν έχουν κάποια σοβαρότητα. Άναψαν τα αίματα μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης για το θέμα της απουσίας του Δημάρχου από τις εκδηλώσεις του Πολιούχου. Ο Κώστας Πελετίδης βρισκόταν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα και η Αντιπολίτευση ξεσπάθωσε. Θα έπρεπε λοιπόν να είχε συμβεί κάτι πολύ σημαντικό, να ήταν θέμα υγείας και δόξα τω Θεώ ο Δήμαρχος είναι καλά. Θα μπορούσε να παραβρεθεί στην δοξολογία τιμώντας την πόλη πρώτα απ' όλα και τον Άγιο Ανδρέα και μετά να έφυγε για τα Γιάννενα. Θα μπορούσε να καθυστερήσει, 2 ώρες είναι εδώ από τα Γιάννενα, δεν είναι 10 ώρες, για να μπορεί να ήταν από το πρωί και εξάλλου η συνεδρίαση δεν θα ξεκινάει στις 8 το πρωί. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της το σήκωσε το μαντήλι και απάντησε αμέσως. Δήλωσε πως ο κύριος Πελετίδης δεν είναι θεομπαίχτης και πως ως δήμαρχος της Πάτρας όφιλε να παραστεί στις εργασίες ενός τόσο σημαντικού συνεδρίου που αφορά όλη την αυτοδιοίκηση και τον κάθε δημότη. Δεν πηγαίνει όποτε αδειάζει, όπως κάνουν άλλοι. Ο Δήμαρχος Πατρέων δεν θα μπορούσε να στείλει κάποιον αναπληρωτή του, γιατί αυτό απαγορεύεται. Εκλέγεται άτομο ο σύνεδρος. Ούτε αυτά καν γνωρίζει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, γιατί δεν έστειλε αντιπρόσωπο. Τα γνωρίζουν. Τα γνωρίζουν γιατί είναι χρόνια στο κουμπέτι. Συνεχώς εφευρίσκουν διάφορα για να δημιουργήσουν θόρυβο εκεί που δεν υπάρχει. Η παρουσία του εκεί είναι υποχρεωτική, γιατί έχει μάθει αυτή η παράταξη όταν ζητάει την ψήφο να τιμά την ψήφο και να έχει συνεπή παρουσία στα όργανα που εκλέγεται. Άλλωστε, δύο αντιδήμαρχοι, κύριοι Μελάς και Πλέζας, εκπροσώπησαν τη Δημοτική Αρχή. Απίστευτη δήλωση του διοικητή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Δήλωσε ότι κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, επειδή τον τελευταίο 1,5 μήνα έφτασαν άλλοι 30 ασθενείς. Πού καταντήσαμε? Να μετράμε πόσους ασθενείς με καρκίνο έχουμε για να δούμε αν φτάνουν τα χρήματα για τα νοσοκομεία. Την αποκάλυψε ότι μέσα σε 40 με 45 ημέρες ο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας υποδέχτηκε για θεραπεία 30 νέους ογκολογικούς ασθενείς, έκανε ο διοικητής του νοσοκομείου Θεόδωρος Ερεμέτης. Το γεγονός αυτό, πέραν τη σοβαρότατης ανθρωπιστικής του διάστασης, όπως είπε ο διοικητής, ενδέχεται να δημιουργήσει μέχρι το τέλος του χρόνου νέο θέμα με τον προϋπολογισμό του νοσηλευτικού ιδρύματος, καθώς τα φάρμακα εναντίον του καρκίνου είναι πανάκριβα. Αυτό είναι λάθος. Το δημόσιο νοσοκομείο είναι για τον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα κάνουν. Και δεν ξέρω πώς θα έχουν κάνει. Ο κύριος Υπουργός είπε, εμείς δώσαμε προϋπολογισμό στις αρμόδιες, είπε, να δώσει τα 2 νοσοκομεία. Είναι θέμα γραφειοκρατικό. Τα λεφτά εφήγαν από το Υπουργείο. Φαίνεται ότι τα ογκολογικά τμήματα των νοσοκομείων ξεπερνάνε κατά πολύ τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων για την κάλυψη των ασθενών. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει όμως να λυθεί με επιστημονικά κριτήρια. Δηλαδή κατά πόσο το έχουν ανάγκη οι ασθενείς τα φάρμακα αυτά και εν πάση περιπτώσει ποιες είναι οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών. Υπάρχει ένα ζήτημα που έχει ανοίξει
Σήμερα υπάρχει μια έκτατη σύσκεψη στο Υπουργείο με τους διοικητές. Ο κύριος Ερεμέτης μιλά για θεραπείες που το κόστος τους είναι εξαιρετικά μεγάλο. Για παράδειγμα, κάποιο φάρμακο έχει μέση δαπάνη, ένα θεραπεία, της τάξης των 5.500 ευρώ. Και προφανώς το νοσοκομείο δεν έχει χρήματα. Ο κύριος Ερεμέτης έφτασε σε σημείο, μάλιστα, να δηλώνει πως οι ογκολογικοί ασθενείς μπορούν να σου τεινάξουν τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου στον αέρα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα ο καρκινοπαθής να χάνει την αξιοπρεπειά του από την ασθένεια. Και να χάνει μετά δεύτερη φορά την αξιοπρεπειά του, να ζητιανεύει το αυτονόητο. Αυτό που έχει πληρώσει και αυτό που του ανήκει. Υπάρχει όμως και άλλο πρόβλημα. Οι εταιρείες είναι διατεθειμένες να στείλουν τα φάρμακα με πίστοση, αλλά τα νοσοκομεία είναι δεσμευμένα και δεν μπορούν να πληρώσουν κανένα τιμολόγιο, εάν δεν έχει γίνει παραγγελία, έχοντας κάνει την αντίστοιχη δέσμευση από τον προϋπολογισμό. Όταν πάει το τιμολόγιο να εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο, εάν δεν υπάρχουν οι ημερομηνίες που πρέπει, δεν θα εγκριθεί η πληρωμή του. Έγινε μια παρέμβασή μου στον ίδιο τον Υπουργό την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουνα σε ένα συνέδριο ασθενών. Υποσχέθηκε ότι θα υπάρξουν πιστώσεις, έκτακτες πιστώσεις. Πράγματι υπάρχουν αυτές οι έκτακτες πιστώσεις. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ομαλοποιηθεί, τουλάχιστον από το παράπονο που ακούμε από τους ασθενείς, πλήρως η διαδικασία, γιατί όπως καταλαβαίνουμε πρέπει να υπάρχει και ένας χρόνος προγραμματισμού από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Θρίλερ για γυναίκα στην Περιβόλα. Μπήκε χθες το απόγευμα μέσα στο σπίτι της και βρήκε δύο διαρρήχτες. Μπαράζ ληστείων και στα προσφυγικά συνελήφθη 16χρονος. Απίστευτη περιπέτεια χθες το απόγευμα στην Πάτρα για μια γυναίκα, η οποία είναι από την περιοχή της Περιβόλας και όταν μπήκε μέσα στο σπίτι της, βρήκε μέσα τους διαρρήκτες. Οι φωνές της σήκωσαν στο πόδι τη γειτονιά, ενώ οι δράστες αρχικά εγκλωβίστηκαν σε δωμάτιο του σπιτιού, αφού πιάστηκαν στα πράσα. Στη συνέχεια όμως κατάφεραν να διαφύγουν. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Η γυναίκα ήταν σε κατάσταση σοκ. Ευτυχώς όμως οι δράστες δεν προλάβαν να πάρουν το παραμικρό. Απίστευτο περιστατικό στο σχολείο. Μαθητές και καθηγήτρια κλειδώθηκαν μέσα στην σχολική αίθουσα και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να βγουν. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο δεύτερο λύκειο Αγρινίου στο τέλος των σχολικών ωρών, αφού εγκλωβίστηκαν οι μαθητές για 30 λεπτά περίπου μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, με το χτύπημα του τελευταίου κουδουνιού και ενώ οι μαθητές και οι καθηγήτρια ξεκίνησαν να προετοιμάζονται για την αποχώρησή τους, διαπίστωσαν πως η πόρτα δεν άνοιγε. Προσπαθούσαν για αρκετά λεπτά μήπως και καταφέρουν να την ανοίξουν, αλλά μάταιος κόπος. Η κλειδαριά της πόρτας είχε χαλάσει και οι όποιες προσπάθειες έπεφταν στο κενό. Εν τω μεταξύ, στο 15 λεπτό των προσπαθειών το σχολείο είχε σχεδόν αδειάσει και η έντονη βροχόπτωση εμπόδιζε την κλίση σε βοήθεια άλλων μαθητών, σε όσους είχαν απομείνει δηλαδή στο κτίριο, ενώ τα παράθυρα είχαν κάγκελα. Τελικά, κάποιοι γονείς που περίμεναν τα παιδιά τους ανησύχησαν, μπήκαν εντός του σχολικού συγκροτήματος και στην αναζήτηση διεπίστωσαν τον εγκλωβισμό τους. Προσπάθησαν και οι ίδιοι οι γονείς μήπως ανοίξουν την πόρτα, αλλά η πόρτα είχε φρακάρει, πιθανότατα και εξαιτίας της παλαιότητας, ενώ κλήθηκε η βυβιστική υπηρεσία του Αγρινίου, η οποία τελικώς απεγκλώβησε τους μαθητές και την καθηγήτρια. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε βίντεο ντοκουμέντο όπως το δημοσίευσε η αστυνομία. Με λυσπήρας ξύλωσαν και άδειασαν περίπτερο με κουβάδες και καφάσια. Την δράση των ληστών που ρήμαζαν βενζινάδικα, επιχειρήσεις, περίπτερα και καταστήματα τυχερών παιχνίων παρουσίασε σε βίντεο η ελληνική αστυνομία. Στο εν λόγω βίντεο φαίνονται ληστές που συνολικά κατηγορούνται για τουλάχιστον 125 τέτοια χτυπήματα
να βρίσκονται μέσα σε περίπτερο και να το αδειάζουν ακόμα και με κουβάδες και καφάσια. Συναγερμός έχει σημάνει και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας και οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους χτυπήματα. Τρελή κούρσα για αυτοκίνητο στο κέντρο της Πάτρας. Ο οδηγός ξύλωσε όλα τα κολονάκια. Δείτε το ρεπορτάζ. Σαν μπάλα σε κορίνες bowling έπεσε ένα γιοταχή αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Πέμπτης, ανήμερα της εορτής του Πολιούχου της Πάτρας, ξυλώνοντας και πετώντας σε πεζοδρόμιο και δρόμο τουλάχιστον 7 καλά πακτωμένα στο πεζοδρόμιο μεταλλικά κολονάκια. Ήταν λοιπόν, έγινε 6 και 5, νεαρός λοιπόν ο οποίος έφυγε με μεγάλη ταχύτητα, πήρε τα κολονάκια, 6 και μισή. Ήρθε λοιπόν ένα άλλο συνοδευτικό αυτοκίνητο που ήταν προφανώς η μητέρα του κυρίου. Μπροστινό τμήμα, λοιπόν, το αριστερό τμήμα είχε διαλυθεί ολοσχερός. Είχε διαλυθεί λοιπόν ολοσχερός. Αλλά δυστυχώς ήταν μεταξύ που το είδαμε, θεωρούσαμε ότι θα έρθει λοιπόν η τροχαία. Έφυγαν αυτοί, κακώς που δεν φωνάξαμε τροχαία. Το περιστατικό κατεγράφει γύρω στις 6 το πρωί της Πέμπτης και ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγραφεί και από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης επί της Αγίου Ανδρέου. Συγκεκριμένα το τροχαίο συνέβη στην Αγίου Ανδρέου μπροστά από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής αναμένουν την επανατοποθέτηση των προστατευτικών μέσων στο πεζοδρόμιο. Πράξεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης στην πλατεία Γεωργίου πραγματοποιήθηκαν σήμερα για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα AIDS και HIV. Κάνε τώρα το τεστ για HIV. Μάθε, πάρε, φόρα, εξετάσου. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Οι πράξεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του HIV/AIDS διοργανώνει μια σειρά δράσεων στην Πάτρα, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για το AIDS. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημόσιας υγείας και πρόληψης που υλοποιεί η πράξης, προσφέρεται το γρήγορο τεστ για τον HIV και για τις υπατήτηδες Β και Σ. Από σήμερα 1η Δεκέμβρη ξεκινά στην πόλη της Πάτρας το γρήγορο τεστ, έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να γίνεται εξέταση και παράλληλα ενημέρωση για την μετάδοση και τις μεθόδους πρόληψης του HIV. Έχουμε κάνει ένα κάλεσμα ανοιχτό για όλο το κοινό, στο οποίο πραγματοποιούμε μια εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης σχετικά με τον ιό του HIV. Πέρα από αυτό, πραγματοποιούμε και το Rapid Test, το οποίο είναι ένα γρήγορο τεστ, ανώνυμο, δωρεάν και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, ο οποίος θέλει να έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος σε αυτό. Το αποτέλεσμα βγαίνει άμεσα, σε 20 λεπτά και είναι ανώδυνο με ένα απλό τσίπημα στο δάχτυλο. Η νέα αυτή υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για το κοινό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στο χώρο του κέντρου ημέρας της πράξης Τσαμαδού 38. Ότι ο ιός του HIV δεν μεταδίδεται με την αγκαλιά και με το φιλί, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στο να ενημερωθεί περισσότερο για τον ιό. Όποιος θέλει να εξεταστεί μπορεί να επισκεφθεί το χώρο μας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, Τσαμαδού 38, 1 με 5, προκειμένου να πραγματοποιήσει ανώνυμα το τεστ. Σήμερα στην πλατεία Γεωργίου από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι υπήρξε και κινητή μονάδα της πράξης στην πλατεία Γεωργίου, όπου όποιος ήθελε μπορούσε να πραγματοποιήσει το γρήγορο τεστ για τον HIV. Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.
είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.